Έχω καταπληθεί και έχω δει. Βάζει σιγά το χέρι του κάτω. Και μου λέει, μπορώ να απασχολήσω ώρα τα χείλη με τα δικά μου. Θέλω να μου πεις, αν είχαν στιγμές. Πολύ. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα ήμουνα φουλ κουρασμένη. Σε ρί και τα λοιπά. Ήμασταν στο εργαστήριο. Και δίπλα μου καθόταν μια κοπέλα. Έγραφε κανονικά. Σημειώσει. Επειδή στο συγκεκριμένο εργαστήριο συνήθως παίρνουμε απουσίες, περνάει ένα χαρτί και γράφουμε την παρουσία μας. Νόμιζα ότι το χαρτί που ήταν δίπλα μου ήταν για να υπογράψω κι εγώ. Και απλά τη το παίρνω. Και συνειδητοποιώ ότι ήταν σημειώσεις. Και απλά γυρνάω και απλά με κοιτούσε έτσι. Τι ναι. Είπες. Λέω χίλια συγγνώμη, είχα γίνει κατακόκκινη. Πολύ awkward φάση. Εγώ σπουδάζω τώρα Αθήνα. Μπράβο. Και στις πρώτες μέρες παίρνω τον ηλεκτρικό καθημερινά. Συνέχεια. Έρχεται μια κοπελιά, έτσι στο κινητό και δυνατά φωναχτά χωρίς να την ενδιαφέρει τίποτα. Και κάνει έλα, ναι, ναι. Ω, τον παράτησε το Μίτσο γιατί είχε μικρή π***η. Αλλά τον παράτησα, ναι, ναι, ναι. Ω, και δεν έκανε καλό. Κάθε φορά μόνη μου τελείωνα, τον παράτησα. Δυνατά ξέρω εγώ, ρε. Μίτσα! Ξέρεις που μιλάνε έτσι, ρε. Έπρεπε να πας εσύ να πεις. Θες να δοκιμάσεις εδώ πέρα. Μίτσο, αν το βλέπεις, είμαι σκύλος. Μίτσο, συμπάσχουμε. Συγγνώμη. Ήταν ένα αγόρι, ξέρω εγώ, με μουσια, εντάξει δεν ήταν ωραίος. Και έκλεινε το μάτι κάθε 5 φορές. Και περνάει μετά από το καθρέφτη, το βλέπω και κάνει. Απλά το έκλεινε 5-6 φορές. Ήμουνα χθες με μια κοπέλα και μίλαγα με ένα αγόρι. Από κοντά ή από τσάτ. Από τσάτ. Μην το κάνετε αυτό, από κοντά, φτάνει. Και ναι, αυτός πώς... νόμιζε ότι εγώ τον έβλεπα ερωτικά, δεν ξέρω γιατί. Δεν έδειχνα τέτοιο ενδιαφέρον. Άμα του μίλαγες πολλή ώρα. Όχι, όχι. 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 Έστειλα φώτο, αλλά φαινόταν πάρα πολύ τα χείλη μου. Δηλαδή έστειλα προς τα κάτω φώτο. Και μου στέλνει και μου λέει. Μπορώ να απασχολήσω ώρα τα χείλη μου με τα δικά μου. Και μένω έτσι, βλέπω τη φωτογραφία και λέω στην κοπέλα τι λέει ρε μαλάκα τώρα αυτό. Και απλά το απαντάω με φώτο, δεν είπα τίποτα. Και μου λέει εντάξει, σκάω. Του κάνω, μπράβο, καλά θα κάνεις. Είχα πάει με μια κοπέλα να κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ. Και έτσι όπως κάναμε κάτι, δεν βγαίνω από το στήθος της και βλέπω ότι έχει τρίχες στο στήθος της. Πολύ τρίχα. Ήταν, δεν ήταν πολύ τρίχα, αλλά έχει τρίχες. Και ήταν πολύ αειδιαστικό, μου ήρθε να ξεράσω εκείνη τη στιγμή. Και έτσι κάνω μια. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα μου, πρέπει να φύγω. Και απλά σηκώθηκα και έφυγα. Όντως, ναι. Έχω βγει βόλτα και ο μόνος που ξέρω είναι ο ξαδερφός μου. Και έχουμε βγει βόλτα εγώ, ο ξαδερφός μου και τύπου άλλα 20 άτομα. Κάτι του συμβαίνει και πρέπει να φύγει σε βασί τώρα. Αλλά μόνο αυτός, όχι και εγώ μαζί. Και έμεινες με τα 20 άτομα που και δεν ξέρεις. Και μένω εγώ με τα 20 άτομα. Κακό αυτό είναι. Ναι. Και έρχεται ένας τυπάς που είναι σε βάση ο leader, ξέρω εγώ τι ήταν εκεί. Με τι τσίκες ρε μας. Επειδή με είδε που δεν μίλαγα πολύ, ξέρω εγώ, δεν ήξερα κανέναν, μου λέει ρε μπρο, λέει πώς σε λένε σένα. Του λέω Ντίνος. Δεν ξέρω, κάτι δεν άκουσε καλά μάλλον. Και καταλαβαίνει Νίκος. Και γυρνάει και κάνει σε όλα τα άτομα και φωνάζει. Λοιπόν, μάγκες, αυτός είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Και έρχονται όλοι οι άλλοι, Νίκο, πού σε ρε μπρο και τέτοια. Έλα στην αγέλη μας, αρχίζουν να τον βάφουν εδώ πέρα με κάρβουνα μαύρα, ρε. Για όλη την υπόλοιπη ώρα που είμαι μόνος μου, αλλά και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, δεν εμφανίστηκε ξανά. Εμφανίστηκε, αλλά και εγώ ντρεπόμουν να του πω ότι ξέρετε κάτι, δεν με λένε Νίκο, με λένε Ντίνο. Τρεις μέρες σε φωνάζανε Νίκο. Όσο με βλέπανε, ναι, με φωνάζανε Νίκο. Άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο, είμαι ο Ντίνος, δεν είμαι ο Νίκος. Στο δημοτικό νομίζω, έχω χτυπηθεί πάνω μου και έχω χτυπηθεί. Άντε, ωραία, ρε, μπράβο. Και είναι το περίεργο. Ήμουν σε μια φάση όπου είχα αποχαυνωθεί και απλά κοιτάζα τον δασκάλι στον τέλο. Δεν καταλαβαίνω ότι το έκανε κάποιο λόγο. Από το δημοτικό, ρε. Μερακλής ο φίλος. Μάλιστα. Κάνω ό,τι μπορώ, ξέρεις. Ήσουν έτσι και κοίταγε στη δασκάλα, ξέρω εγώ. Ωραία. Και αφέθηκε τόσο πολύ που κατουρίθηκε. Χαίστηκε ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Σου άρεσε ένα λίγο που κατουρίθηκε πάνω. Μου σηκώθηκε λίγο τότε. Δουλεύω μασάζ. Έρχεται ένα τύπο 40. Έρχεται μέσα, φαινόταν περίεργο. Ήταν ξεκάθαρο από εξ αρχή ότι δεν ήταν για μασάζ εκεί μέσα. Κάθεται έτσι που στο λέω να γυρίσει από την άλλη πλευρά έτσι πω είχε την πετσέτα. Βάζει σιγά το χέρι του κάτω. Όπα, ρε. Και ξεκινάει μάλλον. Με κοιτάει μέσα στα μάτια και το. Όντως. Και μετά εγώ άμεσα πάω τουαλέτα. Απλώς όπως βγήκα τη τουαλέτα είχε βγάλει τα χέρια του. Και καθόταν έτσι. Έγινε κάτι μου λέει. Αυτό. Δεν τον διώξαν μετά από το μασάζ. Τον έδειξα εγώ γιατί δεν ήταν, μόνο εγώ ήμουν. Τι πες, φύγε ξέρω. Απλώς, πλήρωσε με και φύγε. Έφυγε όμως, πάλι καλά. Έφυγε, ναι. Το έχεις πει εκεί που δουλεύεις. Είπαν, ναι, συμβαίνουν αυτά. Πάλι καλά, έφυγε γρήγορα. Δούλευα λοιπόν σε ένα μαγαζί. Μπράβο. Σεζόν. Ήταν λοιπόν μια κοπέλα η οποία με πάνταγε 6-7-8 χρονάκια. Ωραία κοπέλα όμως, πολύ καλή κοπέλα, δεν το έχω να το πω λέω. Εγώ όπως θέλανε να κάνω τη φάση, ξέρω εγώ να περάσω καλά. Κάτι πήγα να παιχτεί με αυτή την κοπέλα, όλα ωραία, αλλά και καλά. Και έχουμε λοιπόν και έναν τρίτο συνάδελφο, ο οποίος είναι bisexual, εγώ είμαι straight. Ωραία. Και έτσι λοιπόν. Εγώ είμαι φάνος. Εγώ να φλερτάρω με την κοπελιά. Και αυτός λοιπόν άνω από δίπλα και να ακούει. Αυτός με γούσταρε. Την υψηλόπεστε στεγνά, μου λέει και την πίπα θα σου κάνω και τόνα και τ' άλλο και είμαι σε φάση εγώ. Ποιος το λέει αυτό στη δουλειά. Όταν σχολιάσουμε, πάμε σπίτι, θα σε κάνω όπα. Μόνο αυτό δεν μου είπε. Εν τω μεταξύ εμείς το σχολιάζαμε αυτό. Εγώ με την άλλη φλερτάραμε κανονικά. Μας είχαν ακούσει και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πήσε μπάλα και με τους δύο πάντα. Χειρότερο απ' όλα ήταν να μην έρχεται και κάνω pop. Θα σου περνά και τόνα και τ' άλλο και εγώ να είμαι σε φάση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα. Και εν τω μεταξύ το έκανε και καλά ότι ήταν low key και underground η φάση και να μην το καταλάβω. Και είμαι σε φάση.
Μου την έχει πει στενά, μου να καμιθέ μου έχει πει. Και η τύπησα αφού κολλάει. Αυτό πήρε θάρρο από μένα για αυτή που μα έβλεπε έτσι. Α, καβλάτο, πα το καβλάκι και εμεί. Και εδώ με μπροστά στην άλλη. Όλοι subscribe. Εγώ δούλευα σεζόν, βοηθό να μου λένε ξέρω εγώ πήγαινε στο τάδε τραπέζι πάω εκεί και άλλοι να κάθεται χωρί μαγείο τίποτα. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Τίποτα, τίποτα. Να κάθεται έτσι απλά παραλία. Οργανωμένη παραλία κανονικά και μου καθόταν έτσι. Εγώ τώρα πώ θα πάω. Μικρό παιδάκι, ξέρω εγώ, την πήρε ψυχολογικά. Πήγε. Ναι, έπρεπε να πω τα πράγματα. Καλησπέρα, ένα φέρετε εσπρέσο. Ναι, ναι. Ήμουνα. Ήμασταν έξω από το μετρό βασικά και είχε κάτι περίεργα σκαλιά και έφαγα μια γερή βούτα. Ωραία. Και είχαν γυρίσει όλοι και κοιτούσανε και γελούσανε. Αυτό ήταν πιο άβολο, αλλά εγώ άρχισα να γελάω για να το κάνω λίγο λιγότερο αμήχανο. Πόσα σκαλιά μέτρησε, πες την αλήθεια. Δεν θυμάμαι, 6-7. 6-7. Καλά ήσουνα. Καλά ήσουνα. Καλά ήμουν, ήταν μικρά σκαλιά, δεν ήταν αυτά μεγάλα. Έσκασε με τη μάπα. Όχι, όχι, με τον κόλλο έφυγα. Έτσι κάτω. Μέσα στο Σεπτέμβριο που αποφάσισα να ξεκινήσω το δικό μου κανάλι, ήρθα να παρουσιάσω αμάξια. Στην αρχή ήταν πολύ περίεργο, κριντζάρα και με τον εαυτό μου. Που έκανε τα βίντεο, Που έκανα τα βίντεο, ναι, ειδικά όταν τα έβλεπα στο editing. Τα είχαμε ένα γόρι τέλος πάντων. Ωραία. Περνάει η κοπέλα και μιλάγαμε, ξέρει τα πάντα για μένα. Και τον πιάνει από εδώ. Οπα. Κοιτάω εγώ, κάνω αυτό. Τι έκανε. Και πάει πάνω, του κάνει αυτό. Τι? Και τη πρόχνει, λέει τι κάνει, ζω. Και από το κοιτάει έτσι. Μετά τον έπαιρνε κλίση και τα λοιπά. Και την πιάνω όμως, τον πιάνω. Τι κάνει, τι κάνω έτσι. Μου δεν σε πάπα. Τι κάνω. Τι κάνω, νόμιζα ότι έκανε κάτι. Και λέει, όχι, πα καλά, και έφυγε από εκεί. Ήταν έτοιμη για κουτουλίδι δικιά σου. Εγώ ήμουν για πουνιά, τι νόησε, ήμουν έτσι. Έτοιμη για ποτήρια, να το πετάξει το κεφάλι. Τι γίνεται, ρε, τι ζείτε. Ωραία εδώ στην Κεφαλονιά. Ωραία είστε εδώ στην Κεφαλονιά. Πολύ ωραία. Ναι. Τέλεια. Ένα μήνυμα για την Κεφαλονιά και το καλοκαίρι και τι άβολε στιγμέ. Πε το. Μην έρθει ποτέ. Θα ζει τι χειρότερε στιγμέ. Στορκίζομαι, αλήθεια σου λέω. Αν έρθει σαν φοιτητή, ρέχα, άλλαξε σχολή. Ιδανικά. Όντω, ε. Ναι. Μονά δεν έχει τίποτα. Και μόνο, όχι. Όχι. Καλοκαιράκι. Καλοκαίρι να έρθετε, να καθίσετε και του τρει μήνε. Αξίζει. Τρει μήνε να κάτσουνε. Ναι. Είχα πάει σε ένα μαγαζί με κρέπες. Ωραία. Ήταν κάποιος τουρίστης εκεί πέρα και εγώ ήθελα να πάω τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Είχαν πάει στις αντρικές. Οι γυναίκες. Οκ. Okay. Και εγώ δεν το ήξερα. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω την άλλη μέσα. Μετά την κλείνω εγώ, μπαίνουν έξω και την μπαίνω μέσα, μου λέτε. Αυτό το βίντεο, μάγκες μου, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι.